ξέρω γκολ μετά από καιρό και μάλιστα το σημαντικά γιατί και άνοιξε το σκορ και στην ουσία καθάρισε και το παιχνίδι. I'm very happy, you know, as a striker, we want to score, you know, this is why we're strikers, and I'm happy to score two goals and I'm happy to get three points. Είμαι πολύ χαρούμενος, σαν επιθετικός η δουλειά μας και αυτό που μας δίνει το περισσότερο κίνητρο και την περισσότερη χαρά είναι να σκοράρουμε, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και προσωπικά για μένα, αλλά φυσικά είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος που βοήθησε την ομάδα να πάρει τους βαθμούς και την νίκη. No. I honestly thought it would be a 1-0 game. But this is what happens, you know, when we show a little bit of quality, the game just opens up more. And, you know, we're easily the better team, so... Σίγουρα όχι. Όλοι περιμένουμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα κριθεί στο γκολ, ουσιαστικά στο 1-0. Αλλά όταν καταθέτουμε την ποιότητά μας στο γήπεδο και δείχνουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, το παιχνίδι κατευθείαν ανοίγει και αλλάζουν ισορροπίες. Οπότε νομίζω ότι εμείς το κάναμε να γίνει πιο εύκολο στο ημίχρονο, ανεβάζοντας την απόδοσή μας. Επειδή το παιχνίδι έχει δύο αναγνώσεις, ένα πολύ έτσι, προβληματικό πρώτο μέρος και ένα εξαιρετικό πάω στο δεύτερο. Τι κρατάνε στην τελική ανάγνωση, όσε προβλημάτισαν αυτά που θα αναλυθούν ενδεχομένω αύριο το πρώτο μέρος ή τις λύσεις και τους τρόπους που δείτε πάω στο δεύτερο. I think that what we can learn from today's game, or what we can improve on, is that we should start every game the same way we started the second half. With the same intensity. Αυτό ουσιαστικά που θέλω να κρατήσω είναι ότι πρέπει να ξεκινάμε τα παιχνίδια όπως ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο σήμερα, με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος. Τον Μπίσερ Σβάρ δεν τον άφησε ο ίδιος να χτυπήσει το δεύτερο. The assistant coaches they put on the sheets before the game who should take penalties and my name is not there but I asked him, you know, I had all the respect for him, I asked him if I can take it and he said yes, if he said no, I wouldn't have taken it. So, you have to respect your teammates as well. Πριν από κάθε παιχνίδι, ο βοηθός προπονητή έχει μια λίστα με τα ονόματα αυτών που εκτελούν τα πέναλτι. Το δικό μου όνομα δεν είναι εκεί, αλλά στο δεύτερο πέναλτι ρώτησα. Σέβομαι όλη την ομάδα και φυσικά δεν θα μπορούσα να πάρω κάποια πρωτοβουλία. Ρώτησα, μου δώσαν το OK και έτσι το εκτέλεσα. We played a lot of games in the last few days, so we need to remember this. We need to recover as quickly as possible because it's a very important game that we have. Not only do we want to qualify for the semi-finals, but we want to win this game as well. So we need to be focused. Θέλουμε να κάνουμε πολύ καλή αποθεραπεία καταρχάς, γιατί έχουμε τόσο πολλά παιχνίδια τις τελευταίες μέρες και είναι πολύ σημαντική η καλή αποθεραπεία και αποκατάσταση ώστε να είμαστε έτοιμοι και φρέσκοι για το παιχνίδι. Αλλά δεν θέλουμε να πάμε απλά για να πάρουμε την πρόκριση, θέλουμε να πάμε να πάρουμε και την νίκη, γιατί έχουμε να δώσουμε ακόμα μερικές αποδείξεις μετά και την ήττα για το πρωτάθλημα στο ΆΚΑ. Οπότε δουλεύουμε, κοιτάμε μόνο τη δική μας δουλειά, αφοσιωνόμαστε στο πώς θα καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι και φρέσκοι για να πάρουμε την πρόκριση και την νίκη.